πριν 7 μήνες διαπραγμάτευση για αυτό το νομοσχέδιο με την Τρόικα και αντίστοιχα 7 ώρες για να έρθει το νομοσχέδιο στους βουλευτές, 797 σελίδες, να το διαβάσουν και να τοποθετηθούν επί του συνόλου των θεμάτων. Αυτή είναι, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, η κανονική δημοκρατία, η κανονική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν τη θέλουμε αυτή τη δημοκρατία. Την προηγούμενη χρονιά του 2013 ψηφίστηκε ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος και ο κώδικας φορολογικής διαδικασίας. Δύο κώδικες οι οποίοι σύμφωνα με την κυβέρνηση θα είχαμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και επέρονταν γι' αυτό η κυβέρνηση. Δυστυχώς πολύ άμεσα έρχεται τώρα η ίδια η κυβέρνηση να αλλάξει πάλι το ίδιο το νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει ότι απέτυχε η ίδια η κυβέρνηση σε αυτά τα δύο τα νομοσχέδια. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, έχετε δίκιο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφοι. Παρακαλώ. Ας γίνει ησυχία, να ακουστούν όλοι οι συνάδελφοι. Κύριος Γελαλής, έχει δυνατή φωνή, αλλά δεν χρειάζεται τώρα. Έτσι. Προχειρότητα, παρακαλώ, σάφια, νομοθετικά. Παρακαλώ να μην λέω ονόματα. Νομοθετικά. Κύριοι συνάδελφοι, ακούγεστε. Συνεχίστε, κύριε Γελαλή. Να συνεχίσει ο κύριο Τζαμτζής. Λοιπόν. Λοιπόν, προχειρότητα σε αυτά τα νομοσχέδια, ασάφειες, νομοθετικά κενά, πολυάριθμες αλλαγές, εκατοντάδες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλοι. Πραγματικά, δεν παίρνει χαμπάρι κανένας το τι γίνεται. Οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, οι ίδιοι οι λογιστές, οι ίδιοι οι εφοριακοί απευθύνονται στο Υπουργείο και δεν μπορούν να βρουν άκρη. Αυτό είχε το αποτέλεσμα του φορολογικού νομοσχεδίου που είχε καταθέσει η κυβέρνηση και σήμερα έρχεται να δώσει διευκρινήσεις, να διορθώσει τα περσινά φορολογικά κενά τα οποία είχε, πώς με μια διαδικασία κατεπήγοντος, με μια διαδικασία όπου δεν ρωτήθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς. Να διορθώσει τα περσινά κενά που λέμε, διόρθωση στη διόρθωση, ο διόρθωση. Αυτό γίνεται. Να έρθουμε λίγο αυτό καθ' αυτό στο σχέδιο, το φορολογικό. Στο άρθρο 1, διόρθωση των ασαφιών του φόρου υπεραξίας ακινήτων. Πραγματικά, ας πούμε, είσαστε άξιοι συγχαρητηρίων. Περιμένουμε μέχρι το τέλος Μαρτίου να γίνει αυτή η διόρθωση. Αλλά η διάταξη αυτή είναι αδύνατο να εφαρμοστεί ακόμα και τώρα. Έχει παγώσει όλη η μεταβίβαση των ακινήτων και συνεχίζει ακόμα και τώρα με ατέλειες και αστάθειες, γιατί με τη μεταβίβαση φορτώνεται ο φόρος στον πολιτή, δηλαδή σε αυτόν ο οποίος έχει ανάγκη τα χρήματα. Μείωση των προστίμων. Έρχεσαι το 2013 να αλλάξετε τα πρόστιμα μετά από κατακραυγή όλων των παραγωγικών φορέων. Πρόστιμα από 1.000 και 1.500 γίνονται 250 και 500 ευρώ για μια υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης, 30 ευρώ δήλωση. Για 30 ευρώ δήλωση θεωρούνται μικρά τα 250 και τα 500. Με αυτά τα πρόστιμα δεν εξετάζεται ούτε η βαρύτητα της παράβασης, ούτε αν υπάρχει δόλος ή αν υπάρχει αμέλεια. Αλλάζεται τη διατύπωση του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ο κάθε μισθωτός και συνταξιούχος που υποβάλλει ελλιπή δήλωση θα επιβαρύνεται με ένα πρόστιμο 100 ευρώ. Τι σημαίνει ελλιπή δήλωση? Ότι ακόμα και ένας άνεργος ο οποίος ξέχασε να συμπληρώσει ένα κουτάκι, το τηλέφωνο του ή αν θα πάει να κάνει τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ πρόστιμο. Στον αντίποδα, για η θελημένη φοροδιαφυγή, δηλαδή για μη έκδοση αποδείξεων, το πρόστιμο περιορίζεται στις 30.000 ευρώ. Αναφορολογικό έλεγχο, ακόμα και αν ο έλεγχος αποδείξει ότι αποκρύφτηκαν πολλαπλάσια έσοδα. Τι εννοεί το Υπουργείο? Δεν έχουμε και κανέναν Υπουργό των Οικονομικών. Έχουν φύγει, βλέπω, οπότε δεν θα τα ακούσουν. Τι εννοούν όταν λένε αναφορολογικό έλεγχο? Αν είναι αναχρήση, αν είναι πολλές οι χρήσεις, οφείλεται το ίδιο ποσό για όλες τις χρήσεις, ας πούμε. Θέλουμε διευκρινήσεις. Φορολογικό απόρριτο. Έρεται μεταξύ των επαγγελματιών, λέει, μπορούν να ζητούν στοιχεία μετά από αίτηση προκειμένου να διακριβωθεί η φορολογική ή συναλλακτική υπόστασή τους. Για τους αγρότες, η τήρηση βιβλίου παραμένει
είναι ένα χρυσόνομο το χάπι, αλλά τα όρια παραμένουν στις 15.500 ευρώ, το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Στην παράγραφο 5, ενώ φορολογούνται άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, ψηφίζονται φοροαπαλλαγές για λίγους. Έχουμε το 4% του συνολικού τζίρου των ιδιωτικών κτέλ, ως εισφορά, λέει, ειδικού σκοπού, επειδή προορίζεται για ανανέωση του στόλου. Δηλαδή, οι άλλες επιχειρήσεις δεν θέλουν να αλλάξουν το στόλο ή δεν θέλουν να εξυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις. Μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία. Ωραία. Ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, 10 λεπτά. Γιατί 10 εσείς? 10 λεπτά. Στην ίδια κατηγορία με τον κύριο Υπουργό ανήκω. 4 λεπτά έχουμε όλοι. Πάντα στα 7. 10 λεπτά εσείς. Ναι, υπάρχει ισοτιμία ή όχι? Πώς δεν υπάρχει ισοτιμία? 25 λεπτά μίλησε. Ο Υπουργός. Ναι. Όταν γίνεται Υπουργός θα μιλάτε και εσείς 25. Όταν γίνεται Υπουργός θα μιλάτε και εσείς 25. Μέχρι να γίνετε υπουργός θα μιλάτε 4. Για να πετύχει η στημένη έξοδο στις αγορές, εισάγεται διάταξη που προβλέπει ότι οι ξένοι οίκοι που θα αγοράσουν ελληνικά ομόλογα δεν θα πληρώσουν φόρο. Αλλά και πέρα από τις φορολογικές διατάξεις, αυτά που εισάγεται για την απελευθέρωση της αγοράς και για τις τράπεζες πραγματικά είναι σκανδαλώδη. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Σταθάκης, αναφέρθηκε αναλυτικά. Θα πω μόνο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μετά την αποτυχία της πολιτικής σχετικά με τη φέτα στις αγορές του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τη μείωση των βοσκοτόπων, έρχεται τώρα και το καινούριο φώνημα για το γάλα, που στην ουσία βάζει τα φόπλακα σε αυτό που λέγεται ελληνική κτηνοτροφία. Η κυβέρνηση ψηφίζει ό,τι είχε συμφωνήσει με την Τρόικα, ό,τι είχε συμφωνήσει με τα καρτέλ του γάλακτος και τις πολυεθνικές, παρά την υποτιθέμενη αντίδραση των βουλευτών της συγκυβέρνησης. Θέλω να σημειώσω ότι δεν φτάνει η παρέτηση του κυρίου Χαρακόπουλου. Αυτή τη στιγμή όλοι οι κτηνοτρόφοι είναι αντίθετοι προς αυτό το νομοσχέδιο, τους έχετε δίκιο έξω να είναι. Συμφωνούν μόνο οι γαλακτοκομικές και οι εισαγωγές. Εντάξει, κύριε Γελάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γελάνη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. 7,5 λεπτά. Όχι, δεν είναι. Είμαι ο Πίτερ.